Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Κοντά σας η πρωινή επισκόπηση με όλη την κοινοβουλευτική δραστηριότητα, αλλά με κυρίαρχο θέμα για όλη την ανθρωπότητα, είναι η Ουκρανία. Η μάχη που εξακολουθούν. Σφυροκόπημα όλο το βράδυ σε Κίεβο, Χάρκοβο και Μαριούπολη. Και στενεύει ο κλοιός, ότι η τελευταία πληροφόρηση είναι ότι στενεύει ο κλοιός γύρω από το Κίεβο και ότι έχουν φτάσει πριν τη Χερσόνα. Βέβαια, ακόμα είναι πολύ ισχυρή η αντίσταση των Ουκρανών. Όσον αφορά τώρα τις ειρηνευτικές συνομιλίες των δύο πλευρών, δεν βγήκε λευκός καπνός, όπως φυσικά ήταν αναμενόμενο από τον πρώτο κύκλο. Η διάθεση όμως είναι να υπάρξει και δεύτερος κύκλος συνομιλιών και αυτό είναι ένα πολύ, πολύ καλό και ελπιδοφόρο στοιχείο. Έχουμε την ένταξη στα αξιοσημείωτα, την αίτηση ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξιοσημείωτα επίσης ότι και η Ελβετία εγκαταλείπει την ουδετερότητα. Ακριβώς. Και ανάβει το πράσινο φως για τα περιουσιακά στοιχεία των Ρώσων ολιγαρχών και του Πούτιν. Θα έχουμε και την ενημέρωση στις 11 στη Βουλή. Ο Πρωθυπουργός θα ενημερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία και θα περιγράψει τα επόμενα βήματα της χώρας μας σε γεωπολιτικό και ενεργειακό επίπεδο. Την Τετάρτη επίσης αναμένεται ψήφισμα από τον ΟΗΕ μετά την έκτακτη σύγκληση που έγινε της Γενικής Συνέλευσης και είχαμε και μια μισή ώρα χθες περίπου ένα τηλεφώνημα Μακρόν-Πούτιν. Όρους από τη μία, όρους από την άλλη. Δεν βγήκε κάτι. Να πάμε όμως καλύτερα στο σημείο αυτό να δούμε τις αντιδράσεις που υπάρχουν γύρω από την Ευρώπη για την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία και το χρονικό. Ακριβώς, ένα βίντεο που ετοιμάσαμε. 5 μέρες μετά την εισβολή και ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, ο Υπουργός Άμυνας και ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας συναντήθηκαν με τον Υφυπουργό Άμυνας της Ρωσίας και τον πρέσβη της Ρωσίας στη Λευκορωσία. Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών αναζήτησαν διέξοδο προς την ειρήνη χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες. Ειδικά καθώς η Ουκρανία ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός και απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από ολόκληρη την επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Κριμαίας και του Ντονμπάς. Η κατάληξη του χθεσινού γύρου ήταν ο ορισμός νέας συνάντησης. Ο πρόεδρος της Γαλλίας και επικεφαλής της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εμμανουέλ Μακρόν, σε τηλεφωνική επικοινωνία 90 λεπτών που είχε με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, ζήτησε από τον ομόλογό του να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά αμάχων, να διαφυλαχθούν οι πολιτικές υποδομές και να μείνουν ανοιχτοί οι οδικοί άξονες στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος Πούτιν δήλωσε πρόθυμος να δεσμευθεί σύμφωνα με το Ελιζέ, θέτοντας ωστόσο τρεις όρους: αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία, αποστρατικοποίηση του Ουκρανικού κράτους, διασφάλιση ουδέτερου καθεστώτος στην Ουκρανία. Ο ποικιλότροπος πόλεμος των λέξεων διεξάγεται παράλληλα με την ανταλλαγή πυρών. Το Ουκρανικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε το θάνατο 11 αμάχων και δεκάδων τραυματιών κατά την πιο πρόσφατη ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη ουκρανική πόλη. Οι κάτοικοι του Κιέβου μπόρεσαν να βγουν για λίγο από τα καταφύγια για να αναζητήσουν στοιχειώδεις προμήθειες. Ωστόσο, ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να αναπτύσσονται πέριξ του Κιέβου, όπως δείχνουν οι δορυφορικές φωτογραφίες. Η επίθεση ρωσικών αεροσκαφών εναντίον των χωριών Σάρτανά και Μπουγάς μέσα σε ένα 24ωρο προκάλεσε το θάνατο 10 ομογενών μας και την έντονη αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο εξέφρασε τον αποτροπιασμό της Ελλάδας και την απερίφραστη καταδίκη της επίθεσης. Και ενώ η ουκρανική πλευρά υποστηρίζει πως καμία πόλη δεν ελέγχεται από ρωσικές δυνάμεις, ο πρόεδρος Ζελένσκι κάλεσε τους Ρώσους στρατιώτες να πετάξουν τα όπλα τους και να φύγουν. Στο ίδιο μήνυμά του ζήτησε άμεση ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγνωρίζοντας πως το αίτημα έχει υποβληθεί από καιρό εκ μέρους της Ουκρανίας, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ απάντησε ότι η ικανοποίησή του απαιτεί ομόφωνη συμφωνία των 27 μελών της Ένωσης και αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαφορετικές θέσεις και ευαισθησίες. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax, τα ρωσικά στρατεύματα στρατηγικών πυράβλων, τα πυρηνικά υποβρύχια στον Ειρηνικό και το Βορρά, καθώς και η στρατηγική αεροπορία, βρίσκονται σε πολεμική ετοιμότητα. Οι στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις της Ρωσίας τέθηκαν σε συναγερμό μάχης, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Σεργέη Σοϊγκού, κατόπιν της σχετικής εντολής του Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο παράλληλος πόλεμος των κυρώσεων κατά της Ρωσίας αλλά και της Λευκορωσίας κορυφώνεται, με τη Μόσχα να δηλώνει προετοιμασμένη. Ωστόσο, η πτώση του ρωσικού νομίσματος κατά 30% έναντι του δολαρίου εκτιμάται πως θα μπορούσε να προκαλέσει μαζικές αναλήψεις. Μετά τις ιστορικές αποφάσεις αντιδράσεις της Γερμανίας, η Σουηδία ανακοίνωσε πως θα στείλει εξοπλισμό στην Ουκρανία, κάτι που είχε να κάνει από το 1939 όταν βοήθησε τη Φινλανδία που δεχόταν επίθεση από την Σοβιετική Ένωση. Η Ελβετία ανακοίνωσε πως υιοθετεί κυρώσεις ανάλογες με αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάζοντας τέλος στην ουδετερότητά της.
Ο ύπατος εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζωζέ Μπορέλ, έκανε λόγο για καθοριστικό σημείο στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ο Ένωση Ειρήνης, που δεν θα έπρεπε να προμηθευεί όπλα σε άλλη χώρα. Είναι ένα ακόμη ταμπού που πέφτει. Υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει το ταχύτερο δυνατό την εξάρτησή της από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο που προμηθεύεται από τη Ρωσία. Πληρώνουμε πολλά που πάνε στον εξοπλισμό της Ρωσίας, υποστήριξε ο Ζωζέ Μπορέλ, λέγοντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι πόλεμος μιας κλίκας ολιγαρχών και όχι του ρωσικού λαού. Ωστόσο, ο Ζωζέ Μπορέλ προειδοποίησε ότι οι κυρώσεις θα έχουν συνέπειες, τις οποίες πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε τώρα. Η έξοδος των Ουκρανών αμάχων συνεχίζεται. Τα Ηνωμένα Έθνη την αποτιμούν σε άνω των 500.000 που βρίσκουν καταφύγιο σε γειτονικές χώρες. Η Πολωνία και μόνον έχει υποδεχθεί περίπου 250.000. Στα σύνορά με τη Σλοβακία, πέραν των χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών από τρίτες χώρες από την Αφρική και την Ασία, συγκεντρώνονται πλέον και Ουκρανοί πρόσφυγες. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αερομεταφορών της Ρωσίας, ο εναέριος χώρος της έχει κλείσει για 36 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν τις εργασίες της πρεσβείας τους στο Μίνσκ της Λευκορωσίας και οι υπάλληλοι και τα μέλη των οικογενειών τους έχουν λάβει άδεια να αναχωρήσουν οικειοθελώς από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μόσχα. Ο ΙΕ συνεδρίασε εκτάκτως εν ολομελία στη Νέα Υόρκη με θέμα την κατάσταση στην Ουκρανία για μόλις 10η φορά μέσα στα τελευταία 72 χρόνια. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός. «Ο πόλεμος δεν είναι απάντηση», είπε. «Είναι θάνατος και παράλογη καταστροφή». Τώρα, εν ώψη της σημερινής ενημέρωσης της Βουλής από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που θα γίνει, όπως είπαμε, στις 11, υπουργοί και βουλευτές τοποθετήθηκαν και εξέφρασαν την αποδοκιμασία τους για την εισβολή στην Ουκρανία. Ας παρακολουθήσουμε τι είπαν. Είναι προφανές ότι έχουμε μια παράνομη εισβολή. Είναι απολύτως προφανές ότι όλος ο ελληνικός λαός είναι με το πλευρό της Ουκρανίας και των αγωνιστών για την ανεξαρτησία της χώρας τους. Η ιστορία της Ελλάδος και τα αισθήματα των Ελλήνων διαχρονικά υπέρ των αγωνιστών για την ανεξαρτησία τους και την ελευθερία τους επιβάλλει, όπως η Ελλάδα και σε αυτή την περίπτωση, να είναι με το μέρος του αμυνόμενου και όχι με το μέρος του εισβολέα. Εδώ δεν χωράνε ούτε προσπάθειες διπλωματικές, ούτε προσπάθειες κάποιον να ωραιοποιήσουν ή να σταθούν στη μέση. Ή είσαι με τον εισβολέα και τον κατακτητή, ή είσαι με τον αμυνόμενο. Δεν υπάρχει εδώ πέρα άλλη γραμμή. Και η κυβέρνηση Ελλάδος έχει ξεκαθαρίσει με όλους τους δυνατούς τρόπους ότι είμαστε με τον αμυνόμενο, με αυτόν που μάχεται για την ανεξαρτησία και την ελευθερία της χώρας του. Τελεία. Και εσείς και εγώ, όλοι μας παρακολουθούμε πραγματικά με σοκ αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία, αυτά που βιώνουν οι Ουκρανοί πολίτες, ύστερα από την παραβίαση του διεθνούς δικαίου και τη ρωσική εισβολή. Δράτωμε της ευκαιρίας που είμαστε στην αίθουσα, ενώ συμβαίνουν όσα συμβαίνουν με την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία, να πω ότι πέρα από την ρητή και απερίφραστη και σαφή καταδίκη αυτής της εισβολής που έγινε κατά παράβαση όλων των κανόνων του διεθνούς δικαίου, εκφράζω την ελπίδα πως αύριο στη συζήτηση στην αίθουσα αυτή μεταξύ των πολιτικών αρχηγών θα είναι ελάχιστοι οι εισαποστάκηδες και οι νεμεναλάδες. Η αποδοκιμασία πρέπει να είναι, επαναλαμβάνω, ρητή, σαφής και απερίφραστη. Αναμφισβήτητα το μυαλό και ο νους όλων μάλλον όλης της ανθρωπότητας είναι στραμμένο σε αυτό το οποίο γίνεται στην Ουκρανία σήμερα, στις πολεμικές σειράξεις. Και όλοι μας πιστεύω ότι θέλουμε να λήξει γρήγορα αυτός ο πόλεμος, να νικήσει η διπλωματία και όχι τα όπλα. Κύριε Υπουργέ, είναι θετική η πρωτοβουλία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στις περιοχές της Ουκρανίας. Άλλωστε, μας δόθηκε η δυνατότητα πρόσφατα και στην κύρωση κάποιων συμβάσεων πριν από λίγες μέρες εδώ στη Βουλή του Υπουργείου σας για τη βοήθεια στο επίπεδο της πολιτικής προστασίας μεταξύ των κρατών. Στο σημείο αυτό στο στούντιο έχουμε τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Αντώνη Μιλωνάκη, για να συζητήσουμε τα θέματα της επικαιρότητας και την Ουκρανία. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Μιλωνάκη. Καλό μήνα. Κάποιοι σας χαρακτηρίζουν ως τον σπέτνατς του κυρίου Βελόπουλου.
Νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα, το ξέρετε. Άλλωστε, οι απόψεις είναι απόψεις. Η Ελληνική Λύση είναι ένα δημοκρατικό κόμμα με σαφές πλαίσιο. Η κοινοβουλευτική ομάδα λειτουργεί κανονικά. Και νομίζω ότι το πρόγραμμά μας είναι ανελθειμένο πλέον και στο διαδίκτυο και δεν μπορεί να κάνει κάποιος. Ούτε με την έννοια του πιστού, Γαμπόσο, το ούτε τον υπερβολικό. Με την έννοια του πιστού το λένε. Κοιτάξτε τώρα. Ο πιστός είναι σαν το μαθητή του Χριστού. Δηλαδή έχεις το δάσκαλό σου, είσαι δίπλα και ασπάζεσαι αυτά τα οποία λέει. Όταν δεν τα ασπάζεσαι, διότι πέφτουν πάνω στις δικές σου τις απόψεις και είναι αντίθετα, τότε δύο πράγματα σου μένουν να κάνεις. Ή να φύγεις ή να τσακώνεσαι. Μάλιστα. Θα τα δούμε όλα. Εγώ πάντα προτιμώ το πρώτο. Να πάμε πρώτα να δούμε το ρεπορτάζ από την κοινοβουλευτική ομάδα του Κινήματος Αλλαγής, εκεί όπου μίλησε ο πρόεδρος του Κινάλ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, και ζήτησε τη σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών ώστε να υπάρξει εθνική συνεννόηση για την αντιμετώπιση της κρίσης από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η εθνική συνεννόηση είναι η μόνη επιλογή σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για καθυστέρηση στη λήψη μέτρων εναντίον της Ρωσίας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, βασισμένος σε στρατιωτική ισχύ, έχοντας το δεύτερο μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο παγκοσμίως, προωθεί ένα νέο αναθεωρητικό δόγμα. Παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, εισβάλλοντας την Ουκρανία. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, μια επιθετική δύναμη επιχειρεί να επαναχαράξει τα ευρωπαϊκά σύνορα. Δυστυχώς, ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δείξαμε από την αρχή τα απαραίτητα αντανακλαστικά. Ακόμη και την Πέμπτη, αφού είχε ξεκινήσει η εισβολή, οι κυρώσεις που συμφωνήθησαν στο Συμβούλιο ήταν πάρα πολύ ήπιες. Η πιο σημαντική εξέλιξη ήταν η απόφαση για αναστολή της ιδιότητας μέλους της Ρωσίας από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτά όμως δεν αρκούσαν για να πείσουν τους Ευρωπαίους πολίτες, ούτε τους Ουκρανούς, ότι η Ευρώπη έχει τη δύναμη ή τη βούληση να αναχαιτήσει την επιθετικότητα του Πούτιν. Για μας η εθνική συνεννόηση σε τόσο κρίσιμες στιγμές για την Ευρώπη και την πατρίδα μας είναι μονόδρομος. Δεν θα επιτρέψουμε τα πρωτοφανή αυτά γεγονότα που μαστίζουν την Ευρώπη να αποτελέσουν άλοθη για να μπουν κάτω από το χαλί οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις λανθασμένες πολιτικές επιλογές σε κρίσιμα εθνικά και οικονομικά ζητήματα. Δεν είναι μόνο ότι δεν ενημέρωσε κανένα πολιτικό αρχηγό για την αποστολή του στρατιωτικού υλικού, όπως έγινε σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Αλλά ακόμη και σήμερα διαβάζουμε πριν από λίγο ότι χωρίς κανένα σχέδιο ετοιμάζεται να δεσμεύσει τη χώρα σε πρωτόγνωρες επιλογές που έχουν να κάνουν με την πυρηνική ενέργεια και τα εργοστάσια παραγωγής στη Βουλγαρία. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η Ελλάδα τάσεται διαχρονικά υπέρ του διεθνούς δικαίου, επικρίνοντας και τη στάση κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξοπλίζουν την Τουρκία. Εμείς δεν είμαστε και δεν ήμασταν με τους αναθεωρητές της ιστορίας και τους παραβάτες του διεθνούς δικαίου. Πρέπει να καταστρώσουμε άμεσα τη δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής αποτρεπτικής δύναμης που θα υποστηρίζει την ισχυρή κοινή μας διπλωματία και εξωτερική πολιτική. Η πατρίδα μας οφείλει να πρωταγωνιστήσει στη διαμόρφωση και την αρχιτεκτονική του νέου αμυντικού δόγματος της Ευρώπης. Στο μέλλον θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα Ευρωπαίοι στρατιώτες να αναπτύσσονται στα σύνορα της Ελλάδας και της Κύπρου, στα σύνορα με την Τουρκία, που είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Ο Ευρωστρατός θα πρέπει να είναι η απάντηση στην προκλητικότητα και τον αναθεωρητισμό του κύριου Ερντογάν. Με δική μου πρωτοβουλία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στο φάκελο εμπορίας όπλων προς τρίτες χώρες να υπάρξει εμπάργκο όπλων προς την Τουρκία. Δεν γίνεται, ιδιαίτερα σε αυτή τη νέα εποχή, σε αυτό το νέο πλαίσιο, ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία να συνεχίζουν να εξοπλίζουν την Τουρκία. Και η χώρα μας να αναγκάζεται να έχει τον υψηλότερο αμυντικό προϋπολογισμό ως ποστό του ΑΕΠ στην Ένωση. Μάλιστα, ακούσαμε τον αρχηγό του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος μίλησε για καθαρά για ενιαίο αμυντικό δόγμα που πρέπει να έχει η Ευρώπη και πήρε και θέση υπέρ της αποστολής από τη χώρα μας αμυντικού εξοπλισμού στην Ουκρανία.
Είχαμε τον κύριο Λοβέρδο χθες που μίλησε για ναι μεν αλάδες, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ναι μεν αλάδες πολιτικοί αρχηγοί και ίσα προστάκηδες. Οι βολές του φαντάζομαι θα ήταν που κατηγορούν τον κύριο Τσίπρα γι' αυτό, αλλά τα σκάγια παίρνουν και τον αρχηγό το δικό σας. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, το εισαποστάκηδες δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει το κάθε πολιτικό κόμμα την άποψή του. Η άποψη της ελληνικής λύσης έχει νομίζω βγει από την πρώτη στιγμή. Δεν είχαμε ποτέ καμία αμφιβολία ότι ένας τέτοιος αναθεωρητικός πόλεμος, το δόγμα δηλαδή του αναθεωρητισμού γενικότερα, εμάς μας βρίσκει αντίθετους, πρώτον. Δεύτερον, καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή κάθε ενέργεια επιβολής ισχυρού εναντίον ενός αδύναμου κράτους. Άρα λοιπόν είναι καταδικαστέα η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όποιο δίκιο και αν είχε ο Πούτιν, αρχίζει και το χάνει και θα έχει πρόβλημα σε λίγο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται, γιατί είπατε ότι ο κύριος Λοβέρδος και ο κύριος Ανδρουλάκης προφανώς είπε ότι είναι υπέρ της αποστολής αμυντικής βοήθειας. Μάλιστα. Εγώ σας ερωτώ, εγώ θα κάνω μια απλή ερώτηση. Τα 10 λιανοντούφεκα που στέλνουμε εμείς, γιατί πραγματικά τώρα 20.000 καλάζινγκοφ τα οποία τα είχαμε δεσμεύσει από τους Ουκρανούς το 2018 και τα ξαναστέλνουμε πίσω τώρα. Και ένας αριθμός σφαιρών. Αυτά τα λιανοντούφεκα που θα πάνε στα χέρια των Ουκρανών και σκοτώσουν Ρώσους, αυτόματα μας δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα. Μας θέτουν εμάς σαν σύμμαχους των Ουκρανών και εχθρών των Ρώσων. Υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα το οποίο έπρεπε να λύσουμε εμείς? Έχουμε κάτι με τη Ρωσία? Όχι. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, γιατί να είμαστε βασιλικότεροι του βασιλείου πάντα? Γιατί να πρωτοστατούμε στις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας? Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Βεβαίως να στείλουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, βεβαίως να συνδράνουμε τους πρόσφυγες οι οποίοι θα δημιουργηθούν και νομίζω ότι θα ξεπεράσουν τα 2-3 εκατομμύρια. Γιατί ανήκουμε σε κάποιες συμμαχίες που αυτές οι συμμαχίες, οι χώρες των συμμαχιών άλλες αυτών στέλνουν. Άλλες 14 χώρες έστειλαν, εμείς να αρνηθούμε. Δεν το κάνει το ΝΑΤΟ καταρχάς, δηλαδή το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 14 στείλαμε οπλισμό. Γιατί να μην είμαστε οι 15η? Γιατί να μην είμαστε η Ουκρανία εντός εισαγωγικών? Τι είπε ο Ορμπάν, η Ουγγαρία, συγγνώμη, τι είπε ο Ορμπάν? Εγώ να στείλω, να συνδράμω σε ιατροφαρμακευτικό υλικό, να συνδράμω τους πρόσφυγες, να συνδράμω σε τρόφιμα, αλλά μην μου ζητάτε να είμαι μπροστά στις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Υπέρ των κυρώσεων είστε όμως? Εγώ προσωπικά δεν είμαι υπέρ των κυρώσεων της Ρωσίας. Και μάλιστα υπέρ αυτών των σκληρών κυρώσεων. Mm-hmm. Και νομίζω και το κόμμα, και σήμερα ο κ. Ξοβελόπουλος που θα μιλήσει, αυτό πιστεύω να μας πείτε ότι και πώς θα το υπέρ των σκληρών κυρώσεων. Ναι, μεν ορισμένες κυρώσεις μπορούν να μπουν, αλλά όχι αυτές τις σκληρές κυρώσεις. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ακούω τώρα ότι θα εκδιωχθούν, λέει, όλοι οι φοιτητές από τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πανεπιστήμια. Για ποιο λόγο? Γιατί δηλαδή το παιδάκι των 20 χρονών να αναγκάζεται, έστω αν θέλετε, να παίρνει πάνω του, στην πλάτη να σηκώνει, το βάρος μιας ενέργειας αναθεωρητισμού του Πούτιν, της κυβέρνησης της Ρωσίας. Δεν είναι η Ρώση, ο Ρωσικός λαός. Αυτές είναι οι παράπλευρες απώλειες. Ναι, δηλαδή θα θεωρήσουμε παράπλευρες απώλειες από τις βόμβες οι οποίες διασποράς, οι οποίες πέφτουν κατά καιρούς σε διάφορους πολέμους και από ό,τι μαθαίνω έπεσαν και στην Ουκρανία, οι οποίες έχουν μια ακτίνα 300 μέτρα και καίνε τον κόσμο. Αυτό θα το θεωρήσουμε παράπλευρη απώλεια? Όχι, τώρα, βέβαια. Εσείς εξακολουθείτε να έχετε περιπολού τον κύριο Πούτιν, Πούτιν, γιατί θυμάμαι, παρακολουθώ τις εκπομπές διαχρονικά και του Προέδρου σας που έκανε στη τηλεόραση, ήταν φαν του κύριου Πούτιν. Ακούτε, δεν μπορεί να... Κόμπαζε εντός εγώ και φωτογραφίες που είχε δεν μαζί μπορεί, του. Το εξήγησε προχθές, είχε βγει στην ΕΡΤ νομίζω, δεν θυμάμαι, ίσως να δεν θυμάμαι, και το εξήγησε. Είμαι φαν, λέει, του Πούτιν, διότι παρέλαβε μάλλον μία χώρα κατεστραμμένη και την έκανε υπερδύναμη αυτή που είναι σήμερα. Γι' αυτό το πράγμα είναι φαν. Δεν είναι φαν επειδή ξύπνησε ένα πρωινό ο Πούτιν και είπε τα ρωσικά στρατεύματα εναντίον της Ουκρανίας. Δεν το έχει πει ποτέ. Αν τώρα ακούσετε, τότε το συζητάμε. Και στην ανακοίνωση που βγάλετε για το θάνατο των 10 Ελλήνων ομογενών, δεν καταδικάζετε, είναι γενική. Γίνεται μια γενική αναφορά σε υπευθύνους που πρέπει να λογοδοτήσουν. Υπεύθυνοι ποιοι είναι που πρέπει να λογοδοτήσουν?
αυτοί οι οποίοι έκαναν την καταστροφή. Δεν είναι, ξέρετε, μόνο από την πλευρά της Ρωσίας τώρα εδώ πέρα. Στις περιοχές αυτές, όπως στις περιοχές και στη Μαριούπολη, όπως στις περιοχές του Χάρκοβου, υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία έχουν διεισδύσει και στον Ουκρανικό στρατό. Προσέξτε τώρα τι έχει συμβεί. Από τη μια μεριά είναι ο Ουκρανικός στρατός, ο οποίος αμήνεται του πατρίου του εδάφους. Από την άλλη μεριά είναι ο Ρωσικός στρατός, ο οποίος προελάβει μέσα στο και καταλαμβάνει τις πόλεις τη μία μετά την άλλη μέσα στο Ουκρανικό έδαφος. Μέσα σε αυτό το έδαφος έχουν διεισδύσει δύο παρακρατικές οργανώσεις. Η μία είναι το Τάγμα Αζόφ, το κύριο κομμάτι, το οποίο είναι ναζιστικού φάσματος, δεν το συζητάμε αυτό, το γνωρίζουν όλοι. Και από την άλλη μεριά είναι οι Ισλαμιστές στη Τσετσένη, του Πούτιν. Προσέξτε τώρα τι έχει συμβεί εκεί μέσα. Εκεί θα σφάζει σε λίγο, αν δεν σταματήσει αυτός ο παρανοϊκός πόλεμος, θα σφάζει ο ένας τον άλλον και δεν θα ξέρει κανένας ποιος το κάνει. Μήπως είναι και λίγη υπερβολή αυτό με τους Ναζί και τους Ναζί. Τώρα ο Ζελέσνη είναι Εβραίος. Τώρα βγήκε χθες στα Χάροβα. Όχι. Λέω για το Τάγμα Αζόφ. Το ναι, οποίο υπάρχει. Υπάρχει αυτό, ναι. Είναι ναζιστικό τάγμα. Λέω για την προπαγάνδα και του Πούτιν. Ότι... Προφανώς η προπαγάνδα θα υπάρχει. Ο Ζελέσνη είναι Εβραίος. Χθες βγήκε η Ζαχάροβα και είπαν έχει αποναζιστικοποιηθεί η Γερμανία, επειδή πήρε απόφαση για να εξοπλιστεί. Δηλαδή Ναζί και ο Σόλτς τώρα με την Μπέρμποκ. Που τα κάνει στη δεξιά δεν ανήκουν για να εντοσιμούν να κατηγορηθούν. Σε έναν πόλεμο θα υπάρχουν η προπαγάνδα. Η προπαγάνδα είναι το πρώτο και το α και το μέγα. Και από τη μια μεριά υπάρχει και από την άλλη. Ακούγαμε ότι οι Ουκρανοί αμήνονται και έχουν κάνει τον... αναγκάσει τον Πούτιν σε... Επειδή είπατε πριν και... Οι Ουκρανοί όμως αμήνονται αυτή τη στιγμή. Ναι, αμήνονται, αλλά βλέπω... Αναγκάστηκαν να πολεμήσουν ουσιαστικά. Μα πρέπει να πολεμήσουν για την πατρίδα τους. Πρέπει να πολεμήσουν. Γιατί ο καθένας πρέπει να πολεμάει για την πατρίδα. Πρέπει να πολεμήσουν. Είπατε ότι είστε κατά της επίθεσης, αλλά είστε και κατά του να στείλουμε εξοπλισμό και κατά των οικονομικών κυρώσεων, αν κατάλαβα καλά. Όχι, και ορισμένες είπα, ο ευρωβουλευτής σας, δεν είπα κατά των κυρώσεων γενικά. Ο ευρωβουλευτής σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταψήφισε το πακέτο οικονομικής ενίσχυσης στην Ουκρανία. 1,2 δις. Ναι, ναι. Αυτό δεν έχει να κάνει. Αυτό δεν λέει τίποτα. Το πακέτο, εγώ μιλάω τώρα για την πολεμική αποστολή, για την αποστολή πολεμικού υλικού. Καλά την αποστολή. Άλλωστε να πω το εξής. Μα η Ελλάδα καταψηφίζεται έχει... την αποστολή πολεμικού, καταψηφίζεται την αποστολή οικονομικού, τότε τι να κάνουμε. Καταδικάζεται μεν την επίθεση, αλλά τι, στα λόγια. Κοιτάξτε, ορισμένες κυρώσεις θα έπρεπε να μπουν για τον επιτιθέμενο. Και εγώ θα σας ρωτήσω το εξής. Εντάξει, να πούμε ότι... πρέπει να μπουν οι κυρώσεις, αυτές οι σκληρές κυρώσεις εναντίον του Πούτιν, οι οποίες τα απόνερα θα τα πληρώσουμε κι εμείς. Σαφώς είναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεύτερον, τόσα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση πού είναι, το ΝΑΤΟ πού είναι για την Κύπρο. Δηλαδή, βγαίνει η κυρία Σακελαροπούλου και λυπάμαι γι' αυτό, η πρόεδρος Δημοκρατίας, η οποία νομίζω ότι θα έπρεπε να γνωρίζει ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1974 έγινε η εισβολή στην Κύπρο. Δεν έγινε πριν. Είπε λοιπόν ότι. Είναι η πρώτη μεγάλη ενέργεια επιθετική μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή την Κύπρο την ξέχασε, την ξεχάσαμε την Κύπρο. Πώς γίνεται αυτό? Καλά, είναι γνωστό ότι είναι σε λίθαργο, ειδικά όχι, για την ναι, Κύπρο. Ναι, αλλά δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ούτε καν για την Κρυμαία. Μας, η άποψή μας... Και για την Κρυμαία πάλι, ενώ το βλέπαν το έργο, ναι. Θα εξελιχθεί, δεν έχει αντιδράσει και η δυτική κοινότητα. Στην... Δεν είχε αντιδράσει και ούτε τώρα θα αντιδρούσε εάν παρέμενε στην περιοχή της Ανατολικής. Δηλαδή. Να μην πέρναγε προς το Χάρκοβο και Κίεβο. Επειδή τελειώνει ο χρόνος και ναι. Θέλω και με την άλλη σας ιδιότητα του στρατιωτικού, τις επιχειρήσεις πώς τις κρίνετε τώρα. Αλλιώς τα περίμενε, αλλιώς του βγήκανε ή, όχι. Ή στο σχεδιασμό είναι αυτό. Προγραμματισμένες ήταν οι επιχειρήσεις. Βλέπω ότι περίμενε δεν... αυτή την αντίσταση δηλαδή, ότι θα κοιτάξτε, κρατήσει τόσο την η περίμενε, Ουκρανία. Την περίμενε, γιατί όταν σχεδιάζεις επιχειρήσεις, δεν σχεδιάζεις επιχειρήσεις προέλασης μόνο, mm-hmm. Είναι και επιθετικές επιχειρήσεις. Δηλαδή έχουμε την προέλαση, κάποια στιγμή ο αμυνόμενος θα προσπαθήσει να αμυνθεί ή θα κάνει την επίθεση. Λογικό είναι αυτό. Αυτό το οποίο πιστεύω ότι... δεν μπόρεσε να δει ο Πούτιν, είναι την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν άμεση, πρώτη φορά γίνεται αυτό. Είδαμε χώρες όπως η Σουηδία, η Φιλανδία και η Ελβετία να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδαμε την Αμερική
Και το λέω αυτό, κύριε Πέτρο, γιατί έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Πώς η Αμερική, ενώ ήταν πρωτοστατούσε σε αυτές τις ενέργειες εναντίον της Ρωσίας, τώρα λέει: εγώ δεν στέλνω στρατιώτες, μόνο υλικό. Και βλέπουμε βέβαια και έναν Πούτιν ο οποίος έχει απασφαλίσει, έχει ενεργοποιήσει τα πυρηνικά. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο, διότι όταν στριμώχνεις μία γάτα στη γωνία, θα σου βγάλει τα νύχια της. Εκεί πλέον είναι απασφαλισμένος ο Πούτιν τώρα. Και μάλιστα εμείς σαν χώρα έχουμε και το πρόβλημα, μην τυχόν και μας τυπήσει καμία αυτοκινητοπομπή με τα όπλα τα οποία στέλνουμε και σκοτώσει και άλλους Έλληνες στρατιώτες. Πριν σας χαιρετήσουμε, να πούμε και μια κουβέντα, αν θέλετε να πείτε, γιατί, και να πάμε και στο βίντεο αυτό, που υποκλήθηκε χθες όλη η Βουλή στην μεγάλη προσωπικότητα που υπήρξε για το Ελληνικό Κοινοβούλιο, η Μαριέτα Γιαννάκου. Ναι, φίλη μου η Μαριέτα Γιαννάκου, ήταν ένα σοβαρός άνθρωπος, μια πολύ σοβαρός πολιτικός, σοβαρή πολιτικός, μια πολιτικός η οποία σήκωνε το τηλέφωνο, σας πληροφορώ, και μιλούσε με οποιονδήποτε ηγέτη χώρας του ΝΑΤΟ και των Ευρωπαίων. Γεννούσε πολιτική, ήταν ένα μυαλό πολιτικό, καθαρά πολιτικό μυαλό. Είχε την ατυχία να τη χτυπήσει ο διαβήτης, έπαθε τη ζημιά αυτή. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ο Θεός να πάρει στην ψυχή της, αιωνία της η μνήμη. Θα τη θυμόμαστε, εγώ θα τη θυμάμαι σαν μια καλή μου φίλη. Να είστε καλή, κύριε Μιλωνάκη, ευχαριστούμε. Και να παρακολουθήσουμε εμείς τώρα ένα αφιέρωμα που ετοιμάσαμε για τη Μαριέτα Γιαννάκου, η κηδεία της οποίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 3 από το πρώτο νεκροταφείο. Ενός λεπτού σιγή από την Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου στη μνήμη μιας σπουδαίας πολιτικού της Νέας Δημοκρατίας, της Μαριέτας Γιαννάκου. Εκ μέρους του Προεδρείου, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, Χαράλαμπος Αθανασίου, εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια. Η Μαριέτα Γιαννάκου υπήρξε μια σπουδαία πολιτικός που με το έργο και τη ζωή της τίμησε τη δημόσια ζωή στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη χώρα μας, όπου εξελέγει 5 φορές βουλευτής στο Εθνικό Κοινοβούλιο, υπήρξε παράδειγμα ψύχρεμης και μετροπαθούς πολιτικού, που δεν δίσταζε να συμμετέχει με τις δημιουργικές παρεμβάσεις της στη διαμόρφωση του κοινοβουλευτικού διαλόγου και της νομοθεσίας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου εξελέγει 4 φορές το Ευρωκοινοβούλιο, συνέβαλε στη χάραξη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της μάστιγας των ναρκωτικών και στη διάδοση της ιδέας της αμυνικής αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της. Η βουλευτής επικρατείας και πρώην υπουργός Μαριέτα Γιαννάκου άφησε την τελευταία της πνοή την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου είχε διακομιστεί εκτάκτος μετά από πτώση που είχε από το αναπηρικό αμαξίδιο. Η Μαριέτα Γιαννάκου γεννήθηκε στις 6 Ιουνίου το 1951 στο Γεράκι Λακωνίας. Τελειώνοντας το σχολείο, εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της στην Ιατρική, ειδικεύτηκε στην Ψυχιατρική, ενώ συνέχισε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης στο Βέλγιο. Μετά το 1974 ξεκινά ενεργά την πολιτική της δραστηριότητα ως μέλος της ΟΝΕΔ. Στις ευρωεκλογές του 1984 εκλέχτηκε ευρωβουλευτής, ενώ το 1989 τοποθετήθηκε επικεφαλής του Ευρωψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβερνητική της θητεία ξεκινά με τις βουλευτικές εκλογές του 1990, οπότε διορίζεται Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την περίοδο 1990-1991. Στις βουλευτικές εκλογές του 1993 εκλέγεται βουλευτής Α Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, ξεκινώντας την κοινοβουλευτική της θητεία. Το 1999 επανεκλέγεται ευρωβουλευτής. Το 2000 εκλέγεται και πάλι βουλευτής Α Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας. Το 2004 επανεκλέγεται βουλευτής και διορίζεται Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την περίοδο 2004-2007 στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Στις ευρωεκλογές του 2009 τέθηκε επικεφαλής του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας, ενώ στις βουλευτικές εκλογές του 2019 τοποθετήθηκε στη δεύτερη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Το 2020 η Μαριέτα Γιαννάκου εξελέγει αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ και είναι η πρώτη φορά που Έλληνας βουλευτής αναδεικνύεται στο αξίωμα αυτό. Υπουργοί της κυβέρνησης αλλά και βουλευτές από όλες τις πτέρυγες του Ελληνικού Κοινοβουλίου εξέφρασαν τη θλίψη τους για την απώλεια της Μαριέτας Γιαννάκου. Η Μαριέτα Γιαννάκου, μια πολιτική παρουσία η οποία νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι τίμησε το πολιτικό κόσμο, τίμησε το ελληνικό και το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.
θα έλεγα ότι είναι μια μεγάλη Ελληνίδα πολιτικός, αλλά κυρίως μια μεγάλη Ευρωπαία πολιτικός. Να μου επιτρέψετε να τιμήσω και εγώ με τη σειρά μου τη μνήμη της Μαριέτας Γιαννάκου, ενός πολιτικού προσώπου που αποτελεί υπόδειγμα για όλους μας σε σχέση με την δημόσια παρουσία της τα τελευταία αρκετά χρόνια στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και στο δημόσιο λόγο. Με την παρουσία της τίμησε τα πολιτικά αξιώματα και ως μέλος του Κοινοβουλίου, αλλά και του Ευρωκοινοβουλίου και ως υπουργός. Ήταν μια πραγματική αγωνίστρια της ζωής και της πολιτικής, που διακρίθηκε για το ήθος της. Να εκφράσω τα θερμά μας συλληπιτήρια για το θάνατο της Μαριέτας Γιαννάκου, που απολαμβάνει την εκτίμηση όλων μας, γιατί πορεύτηκε με σοβαρότητα, αξιοπρέπεια και εντιμότητα σε όλη της την πολιτική διαδρομή και ξεχώρισε για τη γενναιότητα με την οποία αντιμετώπισε και τα προβλήματα της υγείας της. Τα θερμά μας συλληπιτήρια και τα δικά μας στην οικογένεια της εξαιρετικής κυρίας Γιαννάκου, ο θάνατος της οποίας είναι μεγάλη απώλεια προφανώς για την Ελλάδα. Την Μαριέτα Γιαννάκου την έζησα 5 χρόνια στην Ευρωβουλή, όπου ήμασταν και οι 2 παράλληλα ευρωβουλευτές. Και εγώ θέλω να μεταφέρω την προσωπική μου εμπειρία για μια γυναίκα η οποία είχε πολύ γενναιότητα, μια έντιμη πολιτικό και μια πολιτικό που είχε το θάρρος της γνώμης της πέρα από την αξιοπρέπεια. Έχουμε μαζί μας την πρωινή επισκόπηση τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τον Ομό Ρεθύμνου, τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη. Καλή σας μέρα, καλό μήνα. Καλή σας μέρα, καλό μήνα σε όλους. Να είστε καλά. Σήμερα η Βουλή έχει αποκλειστικό θέμα τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός ενημερώνει την Εθνική Αντιπροσωπεία για αυτές τις κολοσσιαίες αλλαγές που συνέβησαν από το πρωί της Πέμπτης. Σε ποιο πλαίσιο θεωρείτε ότι μπορείτε να συνεννοηθείτε στη Βουλή με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έτσι ώστε να έχουμε μια κοινή στάση απέναντι στα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, νομίζω ότι ήταν μια πράξη ευθύνης από τον Πρωθυπουργό να έρθει στη Βουλή ήδη από τις πρώτες ημέρες, προκειμένου να υπάρξει συζήτηση σε επίπεδο αρχηγό κομμάτων και να δούμε πραγματικά πού μπορούμε να συμφωνήσουμε, αν όχι με το σύνολο των κομμάτων, τουλάχιστον με τα περισσότερα κόμματα, τουλάχιστον όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Και νομίζω ότι υπάρχει κοινός τόπος, υπάρχει κοινό έδαφος στο οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε. Πρώτα απ' όλα, νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι υπάρχει μια παραβίαση των διεθνών συνθήκων, μια παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Επομένως, η απάντηση της χώρας σε συνεργασία βεβαίως και με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ ήταν επιβεβλημένη. Και νομίζω ότι τουλάχιστον είναι θετικό ότι πολλές από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις στη χώρα, όπως για παράδειγμα άκουσα τις δηλώσεις του Προέδρου του Κινάλ, του κ. Ανδρουλάκη, ακόμα και ο κ. Τσίπρας καταδίκασε την συγκεκριμένη κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, νομίζω ότι τουλάχιστον μπορούμε να συμφωνήσουμε σε 5 βασικά πράγματα. Και ο κύριος Μιλωνάκης πριν καταδίκασε εμένα, αλλά για την αποστολή εξοπλισμού, στην ουσία είπε ότι πάτε να μας μπλέξετε τώρα με τους Ρώσους. Κοιτάξτε, ναι. Καταρχάς υπάρχουν 2 σκέλη. Το ένα είναι νομίζω η ανθρωπιστική βοήθεια, το οποίο νομίζω όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Δεν έχω ακούσει κάποιο πολιτικό κόμμα να διαφωνεί. Όσον αφορά το στρατιωτικό υλικό, άκουσα κάποιες διαφωνίες από συναδέλφους, κυρίως από την Ελληνική Λύση και κάποιους από το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω πρέπει να είμαστε σαφείς. Όταν ΣΥΡΙΖΑ. Και από το ΣΥΡΙΖΑ, σωστά, έχετε δίκιο. Πρέπει να είμαστε σαφείς. Όταν υπάρχει ένας πόλεμος, όταν υπάρχει μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, των διεθνών συνθήκων και αυτό το οποίο είχαμε δει τουλάχιστον στη μεταπολεμική Ευρώπη, στην καρδιά της Ευρώπης, να γίνεται αυτή τη στιγμή μια πολεμική σύραξη ανέτεια και βεβαίως χωρίς να υπάρχει μια πρόκληση, δεν πρέπει να είμαστε ουδέτεροι. Δεν μπορούμε να έχουμε, για παράδειγμα, τη στάση κάποιων άλλων χωρών που είναι η επιτίδη ουδέτερη. Θα πρέπει ακόμα και σε αυτό το σημείο, δηλαδή στην αποστολή στρατιωτικού υλικού, να πάρουμε μια ξεκάθαρη στάση. Σκεφτείτε, σε μια ομιγέννητο περίπτωση η χώρα μας να δεχόταν μια επίθεση και να περιμέναμε μόνο μια απλή καταδίκη από τους εταίρους μας ή ενδεχομένως μόνο την αποστολή ανθρωπιστικού υλικού. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική γιατί δεν προηγήθηκε μια ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών προτού γίνει αυτή η απόφαση να σταλεί δηλαδή το αμυντικό υλικό στην Ουκρανία. Ξέρετε πολύ καλά ότι, και βεβαίως είστε και αρκετά εμπειροί, παρακολουθούμε τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Πολλές φορές, ακόμα και η μία ώρα και οι 2 ώρες είναι κρίσιμες, ειδικά όταν μιλάμε για μια πολεμική σύραξη. Μην ξεχνάτε ότι ήδη από τις πρώτες ώρες υπήρχαν διάφορες σκέψεις όσον αφορά την πορεία των πολεμικών συγκρούσεων στο έδαφος της Ουκρανίας. Επομένως, έπρεπε να υπήρχε μια ταχεία αντίδραση. Και επίσης, μην ξεχνάτε ότι η χώρα μας δεν ήταν η μοναδική η οποία απέστειλε αμυντικό υλικό. Αμυντικό υλικό απέστειλαν άλλες 14 χώρες. Οι βασικές χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παλιές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και προστίθεται και η Νορβηγία, αν προστίθεται και άλλες χώρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και η Σουηδία, η οποία είχε τηρήσει μια στάση ουδετερότητας κατά τον ψυχρό πόλεμο, βλέπετε ότι σπάει ένα ταμπού δεκαετιών και προχωράει σε αυτή την ενέργεια. Πρώτη φορά από το 1939. Ακριβώς. Άρα θέλω να πω ότι αυτό το οποίο έκανε η ελληνική κυβέρνηση, έκανε η Ελλάδα, ακολούθησε ακριβώς αυτό το οποίο έκαναν και οι υπόλοιπες χώρες εταίρημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει όμως το αντιεπιχείρημα που το οποίο εξέφρασε ο κ. Μιλωνάκης, ότι ναι, μεν, χάρη τη συζήτηση, καθαρή λύση όπως λέτε. Απ' την άλλη, σου λέει πρωτοστατούμε κιόλας. Δεν είναι ότι απλά στέλνουμε το υλικό, είμαστε και από τους πρώτους που βγήκαμε κόντρα στην Ρωσία. Εμείς και οι Γερμανοί τώρα το έχουν γυρίσει. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είμαστε από τους πρώτους. Έτσι, είπε ο κ. Μιλωνάκης. Εγώ ακούω το επιχείρημα του συναδέλφου, αλλά μην ξεχνάτε ότι είχαν ακολουθήσει πρώτα οι μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου, ακόμα και για το ζήτημα του κλεισίματος του εναρίου χώρου της Ελλάδας, μην ξεχνάτε ότι ήμασταν από τις τελευταίες χώρες που το κάναμε. Είχαν προηγηθεί ήδη κάποιες άλλες χώρες. Αυτό που ήμασταν πρώτοι εκ των πραγμάτων ήταν όσον αφορά στη συμμετοχή στις κυρώσεις, ήταν μια πανευρωπαϊκή απόφαση όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων προς τη Ρωσία, αλλά στην αποστολή μελικού υλικού ήμασταν από τις χώρες που ακολούθησαν τις αποφάσεις και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι και σε αυτή τη φορά είμαστε στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Τώρα, οι νέες συνθήκες υπαγορεύουν και νέα μέτρα, κυρίως όσον αφορά τα ενεργειακά, γιατί φαίνεται, όπως πάει η κατάσταση, ότι όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα μπορεί να μην επαρκούν. Με τη νέα κατάσταση που θα διαμορφωθεί, με το φυσικό αέριο κτλ. Είναι λογικό μια πολεμική σύγκρουση που αφορά χώρες όπως η Ρωσία, η οποία είναι από τους βασικούς προμηθευτές ενέργειας όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και η Ουκρανία, μέσα από το έδαφος της οποίας περνάνε πάρα πολλοί αγωγοί προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, να έχει μια επίπτωση όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας και ειδικά του φυσικού αέριου. Μην ξεχνάτε ότι ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο κ. Κρέκας, ήδη έχει προστατήσει στο σημείο αυτό μαζί με κάποιους άλλους Ευρωπαίους εταίρους, κυρίως με το Βούλγαρο, και έχουν αποστείλει μια επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεδριάσει εκτάκτως το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε κάποια έκτακτα μέτρα βοήθειας από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μην ξεχνάτε επίσης ότι στη Σύνοδο Κορυφής, την έκτακτη της προηγούμενης εβδομάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός της χώρας, ζήτησε ένα πακέτο, το οποίο υιοθετήθηκε στα συμπεράσματα, στην παράγραφο 10, που εξοδοτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το νέο κύμα ακρίβειας το οποίο περιμένουμε και από αυτή την κατάσταση. Και από εκεί και πέρα λαμβάνουν και κάποιες πρωτοβουλίες σε επίπεδο χώρας, όπως για παράδειγμα συζητήσεις με τη Βουλγαρία για την εισαγωγή φθηνού ρεύματος μέσω της πυρηνικής ενέργειας, της οποίας παράγει η γείτονα χώρα, αλλά επίσης και να δούμε και ποιες από τις λιγνητικές μονάδες μπορούν να τεθούν σε λειτουργία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε παραπάνω ενέργεια όσον αφορά το κομμάτι αυτή την περίοδο. Τώρα, την καθαρή θέση που λέτε, μπορούμε να την εντός εισαγωγικών εξαργυρώσουμε με το να αναδείξουμε και την κακή πλευρά του πολέμου που βλέπει η ανθρωπότητα, για να περιορίσουμε την όρεξη των Τούρκων, αλλά να ζητήσουμε και την στήριξη της Ευρώπης για το θέμα της Κύπρου, που είναι σαν να μην υπάρχει. Θέτεται ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και να σας πω, είναι κάτι το οποίο αναμένεται να το κάνουμε ως χώρα και θα το έχουμε ήδη συζητήσει, αν θέλετε, και κέντρος της παράταξης, αλλά νομίζω ότι και σαν εθνική θέση θα μπορεί να υποστηριχθεί και από όλα τα πολιτικά κόμματα. Δηλαδή, αυτό το οποίο κατέδειξε η πρόσφατη πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι ότι δυστυχώς κάποιες χώρες οι οποίες έχουν έναν αναθεωρητισμό, όπως είναι η Ρωσία, όπως είναι η Τουρκία δυστυχώς, θα πρέπει να υπάρχουν σκληρές απαντήσεις και όχι μόνο ευχολόγια από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων δυτικών συμμάχων. Είδαμε δυστυχώς ότι το προηγούμενο διάστημα, ενώ η Τουρκία έχει προβεί σε μια πληθώρα παράνομων κατά το διεθνές δίκαιο ενεργειών, τόσο έναντι της Ελλάδας όσο και στην συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή του βορείου κομματιού της Κύπρου, δυστυχώς από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ υπάρχει η απειλή των κυρώσεων, τελικά δεν έχουμε δει κάτι. Περιορίζεται μόνο σε ανακοινώσεις. Ακριβώς. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες, πρώτον, στο επιβληθούν συγκεκριμένες κυρώσεις, εφόσον συνεχίζεται αυτή η παράνομη ενέργεια από πλευράς Τουρκίας, και βεβαίως να προσπαθήσουμε, και μακάρι να το πετύχουμε, να υπάρξει και μια επιβολή εμπάργου όσον αφορά τα επιθετικά όπλα από τα οποία εξάγονται μάλλον προς την Τουρκία, όπως για παράδειγμα τα γερμανικά υποβρύχια, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για απειλή εναντί της χώρας μας και εναντί της Κύπρου. Άρα, μήπως είναι μια χρυσή ευκαιρία να μας ακούσουν ουσιαστικά ότι έχουμε και εμείς εδώ πρόβλημα. Θεωρώ ότι γίνεται αυτή τη στιγμή μια τεκτονική αλλαγή όσον αφορά στην αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποιων ευρωπαϊκών κρατών
έναντι κάποιων απειλών ασφαλείας. Για παράδειγμα, το πακέτο το οποίο ανακοίνωσε ο Γερμανός καγκελάριος 100 δισεκατομμύρια είναι κάτι πρωτόγνωρο για την μεταπολεμική Γερμανία. Ακόμα και αυτή που σας είπα, η ενέργεια που σπάει την ιδιαιτερότητα της Σουηδίας είναι κάτι πρωτόγνωρο. Ακόμα και η επιβολή κυρώσεων από πλευράς Ελβετίας, η οποία είναι μια χώρα η οποία για αιώνες ήταν ουδέτερη σε μια σειρά από συγκρούσεις. Νομίζω ότι πλέον έχουν διαμορφωθεί συνθήκες όπου οι ελληνικές θέσεις έναντι της τουρκικής επιθετικότητας, προκλητικότητας και παρανομίας μπορούν να βρουν ευικαιότητα. Ο ψυχρός πόλεμος είναι δεδομένος. Το ζήτημα είναι να μην μπούμε σε μια περίοδο να απεφευχθούν οι θερμοί πόλεμοι. Ήθελα να σας ρωτήσω και πώς κρίνεται και το ύφος τόσο και της ρωσικής πρεσβείας στην Αθήνα, που κατά πολλούς θεωρήθηκε προκλητική απάντηση και ότι ξεπέρασε τα εσκαμμένα, αλλά και του Ρώσου πρέσβη στην Κύπρο, που είπε ότι τι θέλετε και αντιδράτε ούτε λίγο ούτε πολύ, θα φύγουν οι Ρώσοι και θα πάνε στην Τουρκία να κάνουν διακοπές και θα χάσετε τα λεφτά. Κοιτάξτε, επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τα ζητήματα τα συγκεκριμένα, ήμουν και τομέα εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας για αρκετό χρονικό διάστημα, έχω παρακολουθήσει και έχω συζητήσει με αρκετούς πρέσβεις, είτε εντός της χώρας είτε εκτός. Θα έλεγα ότι πράγματι η ανακοίνωση της πρεσβείας εδώ υπερεύει τα εσκαμμένα. Μην ξεχνάτε ότι οι πρεσβείες ανά την Ιφίλιο είναι για να χτίζουν γέφυρες και όχι να δημιουργούν μεγαλύτερα χάσματα. Όπως επίσης και αντίστοιχη δήλωση του Ρώσου πρέσβη στην Κύπρο, νομίζω ότι και αυτή ξεπέρασε τα διπλωματικά ιωθώτα. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι πράγματι μπαίνουμε σε μια περίοδο, δεν ξέρω αν θα είναι ψυχρού πολέμου, αλλά σε κάθε περίπτωση μιας μεγάλης έντασης από χώρες οι οποίες, επαναλαμβάνω, έχουν προχωρήσει σε έναν αναθεωρητισμό με βάση και τα δεδομένα τα οποία είχαν δημιουργηθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Εμείς, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είμαστε ενταγμένοι και πλήρως προσιλωμένοι στους στρατηγικούς στόχους της χώρας. Εξάλλου είναι πολύ συγκεκριμένοι με βάση και τους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουμε, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι αν κάτι άλλο επίσης ανεδείχθη από την σε εξελίξη σύγκρουση αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, είναι ότι η άμυνα τελικά είναι αυτός ο σκοπός. Η εθνική άμυνα είναι αυτός ο σκοπός και δυστυχώς θα πρέπει και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, εκείνα τα οποία είχαν κάποιες επαμφωτερίζουσες απόψεις ή κρατούσαν κάποιες ίσες αποστάσεις σε τέτοιου είδους ζητήματα, να αναθεωρήσουν. Γιατί φάνηκε ότι ειδικά τις πρώτες ημέρες μιας σύγκρουσης, τελικά το κράτος είναι μόνος του μέχρι να παρέμβει και η διεθνής κοινότητα να βοηθήσει. Άρα, ενέργειες όπως για παράδειγμα η καταψήφιση από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ της Αμυντικής Συμφωνίας Ελλάδας-Γαλλίας, ή το παρόν ενδεχομένως σε κάποια εξοπλιστικά προγράμματα όπως είναι η Μπελαρά, οι φρεγάτες και τα Ραφάλ, και τέτοιου είδους ενέργειες, νομίζω ότι τουλάχιστον στο μέλλον θα πρέπει να εκλείψουν. Θα πρέπει να καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι και να πούμε ότι η εθνική άμυνα είναι αυτός ο σκοπός, είναι μια εθνική προτεραιότητα. Δυστυχώς έχουμε έναν γείτονα ο οποίος όχι μόνο είναι ανήσυχος, αλλά είναι άκρος προκλητικός, επιθετικός και παραβιάζει κατά κόρον το διεθνές δίκαιο. Και ο μόνος τρόπος να αποτραπεί αυτή η ενέργεια από την πλευρά της χώρας μας είναι να υπάρχει και μια αμυντική ίσχυση. Γι' αυτό και εμείς πολύ σωστά ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουμε επενδύσει στην εθνική άμυνα μετά από αρκετές δεκαετίες και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε με αισιοδοξία να πούμε ότι θα το σκεφτεί όχι μία αλλά 100 φορές ο γείτονας να κάνει το οποιοδήποτε προκλητικό επεισόδιο. Επειδή τα πάτε καλά στην Κρήτη με τα γνωμικά, λέει ότι το κάθε αρνάκι από το ποδαράκι το στηρίζεται. Έτσι ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι άμα δει κανείς. Τουλάχιστον στην αρχή. Έτσι ακριβώς. Αλλά άμα δει κανείς και την πρόσφατη ιστορία σε όλες τις πολεμικές συγκρούσεις, τα κράτη είναι μόνοι τους. Αργότερα επεμβαίνουν και οι σύμμαχοι, βοηθούν με διαφόρους τρόπους, αλλά τις πρώτες ημέρες πρέπει να κρατήσουμε μόνοι μας. Μάλιστα. Θα σας κλέψουμε λίγο χρόνο για να παρουσιάσουμε και να σας χαιρετήσουμε στο σημείο αυτό, για να παρουσιάσουμε το ρεπορτάζ από τη συζήτηση που έγινε για το Υπουργείο Μεταφορών, στο οποίο ήσασταν διατελέσετε υφυπουργός. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα. Ας παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Δικλείδες ασφαλείας ώστε να αποφευθούν φαινόμενα διαφθοράς στον τομέα των δημοσίων έργων, ζήτησαν οι εκπρόσωποι των φορέων που κλήθηκαν να τοποθετηθούν επί των διατάξεων του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υποδομών για τις πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομών. Οι φορείς στην πλειονότητά του ζήτησαν να μειωθεί δραστικά το κατόφλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να εγκρίνεται μια πρόταση ιδιωτών για έργα υποδομής, ώστε τέτοια σχέδια να μην υποβληθούν μόνο από μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Να πέσει όλο το βάρος για να υπάρξουν αναγκαίες δικλείδες είναι. Επειδή εξορισμού η αναθέτηση αρχή επιδιώκει το δημόσιο συμφέρον και την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών, σε αντίθεση με έναν ιδιωτικό φορέα, ο οποίος λογικό είναι να επιδιώκει τα οικονομικά και επαγγελματικά του συμφέροντα,
Εκεί ενδέχεται να ακύψει ζητήματα φάνησης φαινομένων διαφθοράς, επομένως εκεί θέλει προσοχή. Το νομικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει να μην δημιουργεί κίνητρα συμπράξεων κατολοποίησης, που μέσα χρησιμοποιήσουμε αυτό τον όρο, και πρακτικές, τέλος πάντων, ανταγωνιστικές των επιχειρήσεων. Η αδιαφάνεια που δημιουργεί αιστείες νέας διαφθοράς με αμφιλεγόμενα ως ανύπαρκτα κριτήρια. Μόνο κριτήριο επιλογής είναι η επίτευξη της μέγιστης κερδοφορίας των εμπλεκόμενων οικονομικών φορέων, συνθλίβοντας τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες. Το κατόφλι του προϋπολογισμού, που είναι 200 εκατομμύρια, είναι αδικαιολόγητα υψηλό και θα οδηγήσει σε απορρίψεις κρισίμων προτάσεων, είναι η υποβολή, κρισίμων προτάσεων ιδιαίτερων ενδιαφέροντος νόμου μικρού προϋπολογισμού. Εγώ αντιλαμβάνομαι την αγωνία της Ελλάδος να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις και στις ανάγκες για την εφαρμογή και ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι κάτι που το ζούμε σε όλη την Ευρώπη, όλες οι χώρες έχουν την ίδια αγωνία, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας οδηγεί σε... και ίσως και κενό δικαίου. Μπορεί να υπάρχει και συμπαιγνία μεταξύ αναθετουσών αρχών και συγκεκριμένων εργολάβων ή, για την ακρίβεια, μεταξύ συγκεκριμένων αναθετουσών αρχών κάθε φορά και συγκεκριμένων εργολάβων, το οποίο αποδεικνύεται περίτρανα με αυτά που θα αρχίσουμε, που έχουμε ήδη καταθέσει στο Υπουργείο, εκατοντάδες, σας ξαναλέω, περιπτώσεις, και τα οποία θα απευθύνουμε, το είπα και δεν το λέω, δεν είναι σχήμα λόγου, θα ξεκινήσει από αύριο, γνωστοποίηση όλων αυτών στις αρμόδιες διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε καταρχήν επιφυλακτικοί σε διατάξεις οι οποίες διασπούν το πλαίσιο αυτό, είτε εισάγοντας εξαιρέσεις και παρεκκλήσεις, είτε εισάγοντας το νομικό μας σύστημα διατάξεις διαφορετικά, ακόμα και άσχετα νομοθετήματα. Αυτό είναι μια γενική παρατήρηση. Τώρα, με τις διατάξεις αυτές, αφενός, όπως είπα, εισάγονται κάποιες εξαιρέσεις και δυνατότητες παρεκκλήσεων από το νόμο 44-12 και μάλιστα για μια αρκετά ευρία γκάμα συμβάσεων και ενδιαφερόμενων φορέων. Η δικαιολογητική βάση είναι ότι αυτό γίνεται για να επιτευχθούν οι διαδικασίες και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος. Εμείς κρατάμε μια επιφύλαξη από την επισκόπηση των διατάξεων που τροποποιούνται, αν αυτός ο στόχος επιτυχάνεται ή αν αντίθετα δημιουργούνται κάποια κενά δικαίου. Να περάσουμε τώρα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, όπου κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Υπερτάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και το ΜέΡΑ25, ενώ επιφύλαξη δήλωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνημα Αλλαγής και η Ελληνική Λύση. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Θεμιστοκλής Χιμάρας, επεσήμανε ότι το νομοσχέδιο θα βοηθήσει στη διαφάνεια και με γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Κριτική άσκησε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης και εξέφρασε επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα του νομοσχεδίου. Το σημερινό σχέδιο νόμου αποτελεί μια σημαντική μεταρρυθμιστική παρέμβαση της κυβέρνησης με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των παθογενειών του συστήματος δημόσιων συμβάσεων για τα μεγάλα έργα υποδομής, καθώς και στην αύξηση της παραγωγικότητας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην παροχή ποιοτικών και αποδοτικότερων οικονομικά υπηρεσιών προς τους πολίτες. Να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Αλλά δεν ξέρω με ποια λογική, όταν όλα θα καταλήγουν στο Μέγαρο Μαξίμου, στους συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη και στην Κυβερνητική Επιτροπή υπό την Προεδρία του, με την συνδρομή του Υπουργού Επικρατείας, φαντάζομαι του κ. Γεραπετρίτη, για τον οποίο, όπως είπα και τις προάλλες, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Το τελευταίο διάστημα έχει δώσει αρκετά διαπιστευτήρια για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική. Εκεί θα καταλήξουμε. Επιφυλάξεις εξέφρασαν οι εισηγητές του Κινήματος Αλλαγής και της Ελληνικής Λύσης, ενώ κατά του νομοσχεδίου τάχθηκαν το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25. Διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για ένα πλαίσιο που διαμορφώνεται, εισάγοντας διαδικασίες υλοποίησης μεγάλων έργων, που φαίνεται ότι τελικά είναι σε αντίθεση με βασικές αρχές ή οδηγίες και δεν διασφαλίζουν ούτε τα ωφέλη του δημοσίου, το δημόσιο συμφέρον,
τα ωφέλη της οικονομίας και της κοινωνίας. Φαίνεται καθαρά ότι θέλετε να μοιράσετε μεγάλα έργα με πολλά λεφτά σε πολύ λίγους μεγαλοκαρχαρίες ομίλους. Το νομοσχέδιο λοιπόν είναι στα μέτρα των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων, της καπιταλιστικής ανάπτυξης και των υπεριαλιστικών σχεδιασμών. Το εργαλείο αυτό έχει εφαρμοστεί για να προωθήσει κυρίως έργα σε χώρες που οι δημόσιες υπηρεσίες τους θεωρείται πως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το νομοσχέδιο μετατρέπει τις κυβερνήσεις σε απλούς ντελιβεράδες των χρημάτων από τα δημόσια ταμεία στα σπίτια των βαθύπλουτων οικογενειών. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Καραμανλής επεσήμανε ότι η κυβέρνηση τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει καταφέρει να ξεμπλοκάρει μεγάλα έργα. Ενισχύουμε, όπως σας είπα, το εθνικό μας οπλοστάσιο για την παραγωγή, για τη διαδικασία παραγωγής μεγάλων project υποδομής που έχει ανάγκη η χώρα. Τι κάνει αυτό το νομοσχέδιο? Μας βοηθάει στην ορίμανση, να τρέξουμε τις διαδικασίες πιο γρήγορα και στη ταχύτητα. Εδώ και 2,5 χρόνια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε καταφέρει να ξεμπλοκάρουμε εμβληματικά έργα. Πρώτον, να σας πω μερικά παραδείγματα που ίσως ξεχνάνε οι αγαπητοί συνάδελφοι εδώ της πτέρυγας της αριστεράς. Το Πάτρα Πύργος. Έργο το οποίο νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε για ποιο λόγο κατατμήθηκε και όλοι γνωρίζουμε τις περιπέτειες στις οποίες έβαλε τη χώρα. Και ένα έργο το οποίο καθυστέρησε εδώ και δεκαετίες τελικά βρίσκει με τον τρόπο με τον οποίο βρήκαμε τη λύση να το πάμε πίσω στην παραχώρηση, βρίσκει τη τελική του μορφή και υλοποιείται άμεσα. Το ΣΔΙ του ΒΟΑΚ, το Πάτρα Πύργος, το Άπτιο Αμβρακία, άλλο έργο κολλημένο, η Γραμμή 4, που και αυτό είναι ένα έργο εμβληματικό που ήδη τα εργοτάξια έχουν στηθεί στην Αθήνα. Το μετρό της Θεσσαλονίκης, ο Ε65, το βόρειο κομμάτι αλλά και το νότιο κομμάτι το οποίο προχωράει. Όλα αυτά τα έργα ήταν κολλημένα. Να περάσουμε και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, όπου η φράση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώτα Σπούλου, θρηνούμε εκατόμβες νεκρών καθημερινά από την πανδημία, που ούτε στον απεχθή πόλεμο στην Ουκρανία δεν θρηνούν τόσα, προκάλεσε την οργή του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη. Την έντονη αντίδραση του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη προκάλεσε η σύγκριση που έκανε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώτα Πούλου των νεκρών της πανδημίας με αυτόν του πολέμου στην Ουκρανία. Η κυβέρνησή σας έχει αποτύχει συνολικά στη διαχείριση της πανδημίας με αποτέλεσμα να θρηνούμε εκατόμβες νεκρών καθημερινά. Ούτε στον απεχθή πόλεμο στην Ουκρανία δεν θρηνούν τόσα θύματα. Είναι δυνατόν να συγκρίνει η κυρία Τσάκρη νεκρούς του εμφυλίου πολέμου με τους νεκρούς της πανδημίας και να έρχεστε εδώ πέρα εσείς και να συγκρίνετε το τι γίνεται στην Ουκρανία με μια πανδημία? Πόσο χαμηλά θα φτάσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να εκμεταλλεύεται οτιδήποτε γίνει για να αναφέρετε? Η συζήτηση αυτή έγινε με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού, με την οποία ζητάει να λειτουργήσει άμεσα η τοπική μονάδα υγείας Λεβαδιάς. Στην ανάγκη λειτουργίας της δεύτερης τοπικής μονάδας υγείας Λαμίας αναφέρθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Σαρακιώτης, τονίζοντας ότι έχει παραχωρηθεί κτίριο από τον Δήμο και για το σκοπό αυτό έχουν ολοκληρωθεί εδώ και έναν χρόνο οι επισκευές. Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης απάντησε ότι το Μάρτιο του 2021 βγήκε η προκήρυξη κάλυψης θέσεων σε τόμη, διαδικασία που ολοκληρώνεται αυτές τις ημέρες, και ανακοίνωσε ότι σύντομα θα έρθει νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και τη διοικητική ενοποίηση διάσπαρτων δομών, δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οι οποίες υπάρχουν με κέντρα υγείας και τομεί, ενώ παράλληλα θα υπάρξει ένα πλαίσιο όπου οι ιδιώτες γιατροί, το σύστημα το οποίο θα είναι ανοιχτό με τη μορφή πληρωμή κατά άτομο, θα μεταφέρουμε δηλαδή το μοντέλο της πληρωμής με επίσκεψη στην πληρωμή κατά άτομο. Την απόσυρση της ρύθμισης που αφαιρεί το δικαίωμα από ιδιώτες γιατρούς να συνταγογραφούν σαν ασφάλιστους πολίτες, ζήτησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μαϊκόπουλος. Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης απάντησε ότι όλοι οι ανασφάλιστοι μπορούν να εξυπηρετηθούν από δημόσιες δομές υγείας και τόνισε ότι η ανεξέλεγκτη συνταγογράφηση από ιδιώτες ακόμη και σε πολίτες άλλων χωρών εκτροχίασε τη φαρμακευτική δαπάνη.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκαλης, υποστήριξε ότι καταθέτει διαρκώς ερωτήσεις για τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικό στο ακτινολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, χωρίς να βρίσκεται λύση. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, δήλωσε ότι το Υπουργείο ενημερώθηκε για το πρόβλημα από την διοίκηση του νοσοκομείου μόλις την περασμένη Τετάρτη. Μία παιδίατρος για 1.500 παιδιά και βρέφη σε φούρνους και ικαρία δεν φτάνει, είπε κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου η βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Μαρία Κομνηνάκα. Ρώτρια Υπουργός Υγείας, μεταξύ άλλων, είπε ότι προκηρύξεις θέσεων σε πολλά νησιά καταλήγουν άγονες. Μία και μοναδική παιδίατρος του νοσοκομείου απουσίαζε για ένα χρονικό διάστημα από τα καθήκοντά της, όπως είναι φυσικό να συμβαίνει σε έναν άνθρωπο. Ωστόσο, δεν υπήρχε κανένας παιδίατρος για να καλύψει τις ανάγκες της περίθαλψης του παιδιού, το οποίο γύρισε 2,5 ώρες πάλι πίσω χωρίς να πάρει καμία θεραπεία. Βεβαίως θέλουμε 2 παιδιάτρους στο νησί και αν οι θέσεις προκυρήσονται και θα προκυριστούν και πάλι. Αλλά αυτό που σας λέω είναι ότι πρέπει να οργανωθεί η κατάσταση της, οι δομές της υγείας και ο τρόπος που παρέχουμε την υγεία στην Ελλάδα έτσι, ώστε όπου και να βρίσκεται ο ασθενής να έχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Και αυτό μπορεί να γίνει με μία μίξη και των γιατρών που είναι στην περιοχή και της τηλεατρικής σύνδεσης. Ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Χάρης Καστανίδης, ζήτησε να μάθει γιατί το 60% των θανάτων από COVID στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου ήταν εκτός ΜΕΘ, με πολλούς να διασωληνώνονται σε απλές κλίνες. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι αυτό δεν είναι υψηλό ποσοστό θανάτων για ασθενείς εκτός ΜΕΘ. Παραμένουμε στις επίκαιρες ερωτήσεις προς τους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών. Ας παρακολουθήσουμε τι υπόθηκε. Να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες προμήθειας νέου αξονικού τομογράφου για το νοσοκομείο Λάρισας, ζήτησε ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Γιώργος Λαμπρούλης. 31 Τρίτου, δηλαδή σε ένα μήνα, η σύμβαση που είχε η εταιρεία για την κάλυψη των αναγκών του αξονικού, βλαβών κτλ., αλλά αντίστοιχα και ανταλλακτικών, λήγει με αποτέλεσμα από την 1η στην ουσία Απριλίου και μετά. Λόγω παλαιότητας η εταιρεία δεν την ενδιαφέρει πλέον, δεν θα υπάρχουν ανταλλακτικά, άρα τι κάνουμε. Ξαναρχίσαμε πίσω τις διαδικασίες με την εξοδικαστική διαμάχη και αντί να πάρουμε έναν 32άτομο που δεν είναι και ενδεδειγμένος, ξεκινάμε να πάρουμε έναν 64άτομο και είμαστε στις διαδικασίες να ολοκληρώσουμε αυτό το διαγωνισμό. Για ελλείψεις προσωπικού στην νοσηλευτική μονάδα Ναυπλίου έκανε λόγο ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Ανδρέας Πουλάς. Το θεωρώ αδιανόητο δηλαδή. Αυτή τη στιγμή, ενώ υπάρχουν ανάγκες, να φεύγει προσωπικό και να αδειάζει η νοσηλευτική μονάδα του Ναυπλίου, όχι γιατί το ότι περισσεύει το προσωπικό, αλλά με τη βούληση της έκτης είπε. Έχουν γίνει πράγματι μετακινήσεις από το νοσοκομείο Ναυπλίου σε άλλες δομές υγείας, 11 όπως είπατε. Ταυτόχρονα όμως, στο νοσοκομείο έχουν γίνει ενισχύσεις με προσωπικό από άλλες, με μετακινήσεις από άλλες δομές, με κριτήριο πάντα την κάλυψη των έκτακτων και επικουσών αναγκών των δομών υγείας. Συγκεκριμένα, στο χρονικό διάστημα 20 και 21, προς το νοσοκομείο μετακινήθηκαν 13 άτομα, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό. Την αναβάθμιση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας στο Ρέθυμνο ζήτησε ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Βασίλης Κεγκερόγλου. Για το νοσοκομείο Ρεθύμνου τέθηκαν τα ζητήματα της περαιτέρω στελέχωσής του, ενίσχυση τμήματων, επαναλειτουργίας της δεύτερης χειρουργικής αίθουσας, τακτικά ιατρία αναισθησιολογικό και βέβαια της ανάγκης δημιουργίας νέων μονάδων εντατικής θεραπείας. Το Υπουργείο Υγείας μερευνά τη στελέχωση και ενίσχυση τμήματων αλλά και την επαναλειτουργία των τμήματων στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Και να σας ενημερώσω ότι κατά τη διάρκεια της υφιστάμενης διοίκησης, σε συνεργασία με τη διοίκηση της 7ης ΥΠΕ, της Κρήτης δηλαδή, και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, έχουν αναλάβει υπηρεσία 23 μόνιμοι γιατροί ΕΣΥ, ενώ το νοσοκομείο έχει ενισχυθεί και με προσλήψεις 13 επικουρικών γιατρών, αλλά και 109 ατόμων μόνιμων και επικουρικών μη ιατρικού προσωπικού, νοσηλευτικού και λοιπόν ειδικοτήτων. Ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ζήτησε την παρέμβαση της κυβέρνησης για να επιληθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με την κυριότητα των καλλιεργούμενων εκτάσεων αγρότες κοινοτήτων του Δήμου Τρίπολης γύρω από τη λίμνη Τάκα. Γύρω από την λίμνη Τάκα διεκδικούνται από την κτηματική υπηρεσία ιδιοκτησίες, ακούστε τώρα, σε 150 οικογενειών οι οποίες έχουν πληρώσει φόρο, ένφια και το έχουν δηλώσει στο ΟΣΔΕ.
διενεργείται από το αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης έλεγχος νομιμότητας και πρόκριση του έγκυρου δικαιώματος με βάση τα προσκομισθέντα στοιχεία των αιτούντων. Μετά την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων, όποιος έχει ένομο συμφέρον υποβάλλει αίτηση διόρθωσης, συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τη θεμελιώνουν. Την παράταση της λειτουργίας της πλατφόρμας Αρρωγή ζήτησε ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Βασίλης Κεγκερόγλου. Η λογική που επικράτησε για την ΑΑΔΕ και έστειλε τα emails σε όλο τον κόσμο με τα πράσινα κτίρια είναι ότι αν ένα κτίριο είναι πράσινο, δηλαδή έχει, άντεξε, γιατί είναι σύγχρονο, έχει μικρορογμές, έχει ζημιές μέχρι 10.000 που μπορούν να επισκευαστούν, δεν έχει ζημιά στην οικοσκευή. Αυτό το αυθαίρετο, αυτή την αυθαίρετη συσχέτιση έκανε η ΑΑΔΕ. Και όπως κάναμε και στην πρώτη αίτηση που ήταν μέχρι 15 Νοεμβρίου και δώσαμε παρατάσεις για μέχρι 14 Φεβρουαρίου και μετά δεύτερη παράταση μέχρι 28 Φεβρουαρίου, θα επανεξετάσουμε το αίτημα που κάνετε προηγουμένως και θα σας απαντήσουμε στις επόμενες ημέρες. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Βασίλης Κόκαλης ζήτησε τη στήριξη των αγροτών που κινδυνεύουν με κατασχέσεις από οφειλές προς την πρώην Αγροτική Τράπεζα. Προτίθεστε να αναλάβετε σχετική πρωτοβουλία ώστε να επανέλθει αυτό το ευνοϊκό πρόγραμμα για αγρότες και κτηνοτρόφους. Τουλάχιστον να δεσμευτείτε. Και δεύτερον, καταθέτω και στα πρακτικά, να είναι εις γνώση σας, έγγραφο του ειδικού εκαθαριστή ότι δεν αποτελούσαν κρατική ενίσχυση, σημαντικό θέμα, αυτές οι ρυθμίσεις των δανείων. Διότι προέβλεπαν και διαγραφή όλων των τόκων. Όλων των τόκων, είτε είναι περιμερίας είτε είναι λογιστική. Και κατά περίπτωση και διαγραφή και του κεφαλαίου. Από τη διαδικασία της μεταβίβασης δανειακών απαιτήσεων έχουν εξαιρεθεί, επαναλαμβάνω, έχουν εξαιρεθεί το σύνολο των δανειακών απαιτήσεων επί των εκ του νόμου καθοριζομένων ως αγροτικών δανείων των φυσικών και νομικών προσώπων οφειλετών, καθώς και το σύνολο των δανειακών απαιτήσεων με οφειλέτρες στις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις όλων των βαθμίδων. Στο σημείο αυτό η πρωινή επισκόπηση ολοκληρώθηκε. Μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι της Βουλής, καθώς όπως σας είπαμε σε λίγη ώρα στις 11 θα αρχίσει η συζήτηση γύρω από την ενημέρωση που θα κάνει ο Πρωθυπουργός για τα δρόμενα στην Ουκρανία. Εμείς σας αποχαιρετούμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8.30. Καλό μήνα και καλή μέρα σε όλους. Καλή σας μέρα.